Ισπανία και Μαρόκο ενώνουν τις δυνάμεις τους εναντίον του Ισλαμικού κράτους των τζιχαντιστών. Οι δύο χώρες προχώρησαν σε αντιτρομοκρατική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη 14 υπόπτων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι συλληφθέντες στρατολογούσαν μαχητές που θα έφευγαν για τη Συρία και το Ιράκ. Οι 14 άντρες εντοπίστηκαν στην περιοχή Σαν Μαρτίν Ντε Λα Βέγκα της Μαδρίτης και στις πόλεις Φεζ, Καζαμπλάνκα, Ναντόρ, Αλ Χοσέιμα και Ντριούς στο Μαρόκο. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως αντιμετωπίζουμε μια τρομοκρατική οργάνωση που έχει αποκτήσει πυρήνες σε πολλά μέρη του κόσμου. Το Ισλαμικό κράτος των τζιχαντιστών βρίσκεται παντού, οπότε το που θα γίνει μια σύλληψη δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Αυτοί οι βάρβαροι απειλούν κάθε πολιτισμένη χώρα. Έχουμε ξαναπεί πως δεν πρόκειται για θρησκευτικό πόλεμο, αλλά για έναν πόλεμο βαρβάρων εναντίον όσων δεν ασπάζονται τη δική τους λανθασμένη ερμηνεία του Ισλάμ. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας δήλωσε ακόμη πως η επιχείρηση συνεχίζεται. Η αστυνομία έχει στην κατοχή της νέες πληροφορίες για ανθρώπους που στρατολογούν νέους μαχητές.